Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο μιας σειράς βίντεο εξαναγήσεων που αποφασίσαμε να κάνουμε αφορμής δοθήσεις της απομόνωσής μας εξαιτίας του κορονοϊού και του κλεισίματος του μουσείου. Είναι ένα κακό, μια κακή αιτία, αλλά ελπίζουμε να βγάλουμε κάτι καλό μέσα από αυτήν. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ήρωα τον Αλεξανδρινό, για μία ακόμα από τις πολλές εφευρέσεις του. Ο Ήρωνας έζησε περίπου τον 2ο αιώνα πριν την κοινή χρονολόγηση έως τον 2ο αιώνα μετά την κοινή χρονολόγηση, σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν είμαστε βέβαιοι ακριβώς για το πότε έζησε, δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για τη ζωή του. Ξέρουμε ότι ο ίδιος θεωρούσε τον Κτησίβιο που έζησε περίπου τον 3ο π.Χ. αιώνα ως δάσκαλό του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν φυσικός δάσκαλός του, δηλαδή ότι υπήρξε μαθητής του σε ένα σχολείο. Ίσως μελέτησε το έργο του, ίσως εμπνεύστηκε από το έργο του. Ξέρουμε επίσης ότι ο Ήρωνας αναφέρει αρκετές φορές στο έργο του τον Αρχιμίδη, που πάει να πει ότι έζησε μετά τον Αρχιμίδη ή παράλληλα με αυτόν. Γενικά οι περισσότεροι συμφωνούν σε ένα χρονικό διάστημα τα πρώτα χρόνια της κοινής χρονολόγησης. Περίπου από το 10 πριν την κοινή χρονολόγηση μέχρι το 60-70 μετά. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση στο προς πότε έζησε ο Ήρωνας. Να πάμε σε ένα δεύτερο ηρώνιο ζήτημα, ένα ζήτημα που απασχολεί λιγότερους μεν, αλλά εκφράζεται έστω δειλά από κάποιους. Κατά πόσο ο Ήρωνας είναι ο εφευρέτης όλων αυτών των σπουδαίων που περιγράφει, και είναι πάρα πολλά αυτά που περιγράφονται στα έργα του, ή απλά καταγράφει ανθολογή εφευρέσεις τις οποίες ο ίδιος είδε, αλλά κάποιοι άλλοι έφτιαξαν. Είναι βέβαιο ότι κάποιες τις έφτιαξε ο ίδιος, αλλά πιθανώς να υπάρχουν και κάποιες τις οποίες σταχυολόγησε ή κατέγραψε από όσα θαυμαστά συνέβαιναν στους χρόνους που έζησε. Να κλείσουμε και το δεύτερο κομμάτι, να πάμε σε μια τρίτη παρένθεση σε ό,τι αφορά τις εφευρέσεις της εποχής εκείνης των Αλεξανδρινών χρόνων. Να πούμε ότι αυτό που διαφοροποιεί την εποχή εκείνη είναι, σε μεγάλη κλίμακα, γιατί πάντα συνέβαινε, είναι ότι οι άνθρωποι παρατηρούν, οι σοφοί παρατηρούν, επαναλαμβάνουν κάποια από αυτά που παρατηρούν, τόσο ώστε να δουν ότι αυτά όντως συμβαίνουν και κάτω από διαφορετικές συνθήκες, ότι έχουν κάποια σταθερότητα στο ότι μπορούν να συμβούν κάποια πράγματα, και μετασχηματίζουν τις παρατηρήσεις τους σε κάτι άλλο. Δηλαδή, όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο, ο Ήρωνας έβλεπε όταν ήταν παιδί τον κουβά να πέφτει με δύναμη στο βάθος του πηγαδιού όταν ένας δούλος ή ο ίδιος έχανε τη λαφή με του τυμπάνου, ενώ ταυτόχρονα το τύμπανο περιστρεφόταν ανεξέλεκτα. Αυτή είναι μια παρουσίαση, μια παρατήρηση. Την έκανε 1, 2, 3, 5 φορές. Με βάση αυτή, βασισμένος σε αυτή την παρατήρηση, έφτιαξε το κινητό αυτόν του Ήρωνα. Την μετασχημάτισε, ένα φυσικό φαινόμενο, το μετασχημάτισε σε κάτι άλλο. Χρήσιμο ή άχρηστο δεν έχει καμία σημασία. Αν δηλαδή έλυνε κάποιο πρόβλημα εκείνη την εποχή ή δεν έλυνε κάποια ανάγκη, αν έβρισκε λύση σε κάποια ανάγκη που είχαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ή όχι, λιγότερη ή καθόλου σημασία δεν έχει για τον Ήρωνα τον ίδιο, ούτε για τους σοφούς. Και είπαμε ότι αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους σοφούς, για την σοφία, για τον κόσμο της τεχνολογίας. Το ότι ο άνθρωπος άρχισε να φτιάχνει πράγματα για την χαρά της δημιουργίας. Μπορώ να το κάνω, θα το κάνω και θα χαρώ επειδή το κάνω, όχι επειδή λύνω κάποιο πρόβλημα. Και είπαμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να χτίσεις πάνω σε αυτό τις επιστήμες. Το επόμενο βήμα, το οποίο μπορεί να άρχισε να εμφανιστεί και 10 και 15 αιώνες, είναι το να βγάλεις έναν νόμο, έναν φυσικό νόμο, ο οποίος να είναι πάνω από αυτά τα φαινόμενα, να τα διέπει και να επαναλαμβάνεται πάντα. Φυσικούς νόμους έγραψε, διατύπωσε, για παράδειγμα, ο Νεύτωνας. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία, δεν την πούμε τώρα. Ας επιστρέψουμε για λίγο στην παιδική ηλικία του Ήρωνα. Στην παιδική ηλικία, όπου εκεί συμβαίνουν όλα. Εκεί διαμορφώνεται
ο άνθρωπος ο οποίος στο μέλλον θα αλλάξει την πορεία της ανθρωπότητας. Η παιδική ηλικία όλων μας είναι η πηγή των πάντων. Ο Ήρωνας λοιπόν παρατηρεί. Παρατηρεί και καταγράφει. Εξηγεί ή ερμηνεύει όλες του τις περιέργειες. Απαντά όλα του τα γιατί. Ικανοποιεί, ξεδιψάει το ερευνητικό του πνεύμα. Στο βαθμό που μπορεί. Στο βαθμό που μπορεί ο ίδιος και γύρω από αυτόν. Οτιδήποτε δεν μπορεί να εξηγήσει εκείνη τη στιγμή παραμένει καταγεγραμμένο για να το ανασύρει την κατάλληλη στιγμή και να βρει απαντήσεις. Σε όλα του τα γιατί. Ο Ήρωνας είναι γόνος μιας αστικής οικογένειας, προφανώς. Έχει πάρει μια πολύ καλή μόρφωση. Έχει δάσκαλο φυσικό ημί, τον Κτισίβιο. Έχει μελετήσει τον Φίλωνα τον Βυζάντιο. Έχει μελετήσει άλλους σοφούς. Έχει διαβάσει ή έχει διαβάσει τα ή για τον Αρχιμίδη, τα έργα του Αρχιμίδη ή για τον Αρχιμίδη. Άρα λοιπόν είναι ένα παιδί που έχει σφαιρικές γνώσεις. Παρατηρεί τον δούλο να ανεβάζει νερό από το πηγάδι, την τροφό του να αγνέθει μαλλί, τη μητέρα του ή κάποια άλλη δούλα να φτιάχνει, να μαγειρεύει το φαγητό, βάζοντας ένα τσουκάλι πάνω στη φωτιά και ένα καπάκι πάνω στο τσουκάλι. Όλα αυτά καταγράφονται. Με βάση ίσως την τελευταία του παρατήρηση, αυτό που αναφέραμε τελευταίο για το τσουκάλι που μαγειρεύει, θα μπορούσε κανείς να φέρει στο νου του την γνωστότερη από τις εφευρέσεις του Ήρωνα, την αιολόσφαιρα. Την θεωρούμε την γνωστότερη, την πιο διάσημη, γιατί κρίνουμε ή την πιο σοβαρή ή την πιο μεγάλη, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος. Επειδή ο ατμός και η δύναμη που παράγεται από τον ατμό έφερε την βιομηχανική επανάσταση. Όμως για την εποχή που έζησε και για τις γνώσεις που είχε ο άνθρωπος στην εποχή εκείνη, για μένα οι αυτόματες πύλες του ναού είναι ίσως η μεγαλύτερη εφεύρεση του Ήρωνα. Και αυτό γιατί χρησιμοποιεί μία σειρά από γνώσεις οι οποίες για τότε ήταν άγνωστες ή μη διατυπωμένες ή δεν είχαν περιγραφεί με άλλον τρόπο πουθενά. Για παράδειγμα, εκμεταλλεύεται την διαστολή του αέρα ύστερα από την θέρμανσή του. Χωρίς να την περιγράφει, χωρίς να τη διατυπώνει, χωρίς ίσως να γνωρίζει ότι ο αέρας διαστέλλεται, αλλά εκμεταλλεύεται το αποτέλεσμα της διαστολής. Παράδειγμα δεύτερο, εκμεταλλεύεται το ασυμπίεστο του νερού. Δεν το περιγράφει, δεν διατυπώνει κάποιο νόμο που αφορά το νερό και την πίεση και το ασυμπίεστο ή τον όγκο του νερού, αλλά εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το νερό δεν συμπιέζεται, όσο και να πιεστεί. Εκμεταλλεύεται τις υποπιέσεις, τη διαφορά πιέσεων, το κενό, τις γνώσεις πάνω σε όλα αυτά. Εκμεταλλεύεται τις γνώσεις που έχουν να κάνουν με τις τροχαλίες, με τα αντίβαρα, με την περιστροφική κίνηση, για να κατασκευάσει ένα μηχάνημα, μια εφεύρεση που αφήνει τον καθέναν σήμερα με το στόμα ανοιχτό. Δείτε το παρακάτω βίντεο, διασκεδάστε, θαυμάστε και αν έχετε οποιαδήποτε απορία, διατυπώστε την με ερώτημα κάτω από τις αναρτήσεις τις οποίες θα βρείτε. Σας ευχαριστώ.